πέραν τους δούλους σου ενήμονος αρχιερέως, αδελφού και συνήθου ημών γενωμένου, εσκηνέζε και ορτάσε. Εγκόρ της Αβραάμ να πάψε και με τα Αγίων και δικαίως να τιμήσε, ημάς δελεήθε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία σου η μνήμα ξωμακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών. Αιωνία σου η μνήμη. Αιωνία αυτού. Μια πολύ βαριά μέρα για την παροικία της Αιγύπτου. Και όταν λέω Αιγύπτου, εννοώ πραγματικά του Καΐρου, της Αλεξάνδρειας, του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, του χώρου όπου υπηρέτησε στο Πορσάιντ. Ένας αρχιερέας, ο οποίος από την ημέρα που ήρθε ως κληρικός μέχρι την ημέρα που έφυγε σαν Μητροπολίτης, ήταν πάντα για όλους μας ονύφων. Ο άνθρωπος που έδινε αγάπη, που έδινε ελπίδα σε όσους τη χρειαζόντουσαν και που το χαμόγελό του και το έργο του θα μείνει στην ιστορία. Αιωνία του η μνήμη και δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Είμαστε σήμερα πολύ συντετριμμένοι και θλιμμένοι, διότι χάσαμε έναν σπουδαίο ιεράρχη, αλλά και εγώ προσωπικά έχασα έναν μεγάλο φίλο. Με το μακαριστό πλέον Πιλουσίου, Μητροπολίτη Πιλουσίου Νύφωνα, ήρθαμε 17 Φεβρουαρίου του 2005. Σε δύσκολες εποχές, μόλις είχαμε την αλλαγή στον Πατριαρχικό θρόνο και ανασκουμπουθήκαμε, περάσαμε δύσκολα, πολλές αγωνίες, πολλές πίκρες, αλλά και μεγάλες χαρές. Ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι κάποια στιγμή η πορεία μας θα σταματήσει να είναι κοινή. Αλλά ο Θεός έτσι αποφάσισε και γι' αυτό σήμερα βρισκόμαστε εδώ να αποχαιρετήσουμε αυτόν τον μεγάλον άνθρωπο, για τον οποίον σήμερα όχι μόνο το Πατριαρχείο, αλλά και όλοι οι άνθρωποι που τον εγνώρισαν θρηνούν. Διότι χάσαμε έναν άνθρωπο που έδινε σε όλους παρηγοριά, χαμόγελο, ελπίδα και κουράγιο. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να τον αποχαιρετήσω και να του πω εκεί που θα είναι, να προσεύχεται για μας και να μας περιμένει. Νύφωνα μου, καλό παράδεισο. Δεν θα ξεχαστεί ο μακαριστός Νύφων. Εμείς τουλάχιστον οι επίτροποι του Αγίου Γεωργίου τον ζήσαμε πάρα πολύ από κοντά. Και η απώλειά του για μας προσωπικά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σήμερα ο Ελληνισμός πενθεί. Η Ελλάδα έχασε έναν ιεράρχη ο οποίος την υπηρέτησε πιστά και αυτήν και πάνω απ' όλα τον Χριστό. Η απώλεια είναι μεγάλη και το κενό δυσαναπλήρωτο. Να έχουμε την ευχή του από εκεί ψηλά. Με τα βαθιάς τρύπης σήμερα αποχαιρετούμε τον αδελφό μας, τον Μητροπολίτη Πιλουσίου,
ο κυρός Νύφωνος. Μεγάλη απώλεια για μας, για το Πατριαρχείο μας, για την Εκκλησία μας, για όλη την Αίγυπτο που τον έζησε, τον γνώρισε, για όλους τους ανθρώπους εδώ που τους συναναστράφηκε. Ο πατήρ Νύφωνος, όπως όλοι τον ονομάζουν, ήταν μια πηγή χαράς, ευλογίες, παρηγοριά για όλους. Όχι μόνο και αυτό, αλλά ήταν άνθρωπος του καθήκον. Πάντα στη θέση του, πάντα στα καθήκοντά του, πρώτος, με το χαμόγελο, με αγάπη για όλους και με αυτοθυσία για την Εκκλησία. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και ας είναι το παράδειγμα της ζωής του για όλους εμάς να μας εμπνέει και να μας καθοδηγεί. Ο Θεός να τον αναπαύσει, την ευχή του να έχουμε όλοι και καλό παράδεισο. Αμήν. Τι να πω για τον δεσπότη μας, τον χάσαμε. Ανεπανάληπτος, εγώ 15 χρόνια είμαι μαζί του και όλο δημιουργεί, όλο κάνει. Τον Άγιο Γιώργη τον έχει, δεν θα πω τον έχει κτίσει, έκανε τα πάντα στον Άγιο Γιώργη. Ήταν ο πατριάρχης μας, αυτός ο πατριάρχης της καρδιάς μας. Το χαμόγελό του δεν ξεχνιέται. Με όποιον μιλούσε, η αγκαλιά του ανοιχτή και το χαμόγελό του ήταν πάντα στα χείλη του. Δεν έχω λόγια πολλά να πω. Εγώ τον έχασα, εγώ ειδικά. Καλό ταξίδι να έχει, αιωνία η μνήμη του. Τι να πω εγώ, να πω τους τα κηρύγματά του, την καλοσύνη του. Τον αγαπούσαν πάρα πολύ, όπως μας αγαπούσε και εκείνος. Και πολύ θα μας λείψει. Πάρα πολύ. Από... αιωνία του ημνή. Αιωνία του ημνή. Με το άκουσμα της κοιμήσεως του μακαριστού Νύφωνος, Μητροπολίτου του Πιλουσίου, η λύπη γέμισε την καρδιά μας, γιατί ήταν κάτι απρόσμενο και ποτέ δεν το περιμέναμε. Ήταν το κάλεσμα του Θεού. Επλήρωσε το κοινό χρέος και τώρα βρίσκεται, πορεύεται προς τα σκηνώματα του Θεού, τα αγαπητά και ποθούμενα, και μέσα στην καρδιά μας είναι ανεξίτηλη η μορφή του, γιατί ο μακαριστός, γεμάτος καλοσύνη και ανθρωπιά και χαμόγελο, ήταν ο άνθρωπος δοσμένος πραγματικά στο Θεό, στην Εκκλησία του και στους ανθρώπους. Και από όπου πέρασε άφησε ανεξίτελα τα σημάδια της παρουσίας του. Και εκεί τώρα, στην έδρα της επαρχίας του, υπάρχει πόνος και θλίψη, αλλά και μια βαθιά ελπίδα ότι και από εκεί που θα βρίσκεται στο θρόνο του Θεού θα δέεται για όλο το πιστό ποίμνιο, για άλλους ανθρώπους γνώρισε, και θα είναι αυτός ο οποίος θα παρεδρεύει στο υποράνιο θυσιαστήριο. Να έχουμε την ευχή του, ο Θεός να πάψει την καλή ψυχή του. Αμήν. Ο μακαριστός ιεράρχης ήταν άνθρωπος αγάπης, άνθρωπος αρετής, άνθρωπος ευγενής, με αγάπη στην Εκκλησία, στην διακονία του Θεού και των ανθρώπων. Ένας ιεράρχης που πραγματικά κόσμησε με το πέρασμά του την ιεραρχία του Αλεξανδρινού θρόνου και την Εκκλησία του Χριστού. Σήμερα είναι η μέρα θλίψης, αλλά ταυτόχρονα προσδοκία της Αναστάσεως και της συναντήσεως με όλους εκείνους που έφυγαν στην αιώνια ζωή. Ο Άγιος Θεός να τον αναπαύσει. Thank you.
έζησε στη ζωή της Εκκλησίας, ευγνωμονούσες πάντα τους ανθρώπους, τους κληρικούς που όπως έλεγες, έφαγες ψωμάκια από τα χέρια τους. Ανάμεσα στις μεγάλες σου αρετές, η μεγαλύτερη ήταν η ευγνωμοσύνη προς τους ανθρώπους που σε βοήθησαν. Θέλω λοιπόν σήμερα να ευχηθώ καλό σου ταξίδι και εκεί πάνω που θα είσαι λοιπόν, θα έρχεσαι κοντά μας. Θα βλέπεις τον αγώνα μου για την Ήπειρο της Αφρικής. Με συναντούσες όταν ξεκινούσα ή όταν ερχόμουν από ιεραποστολικά ταξίδια. Μεγάλη θλίψη που η μανούλα σου που σε γέννησε ζει. Ίσως να μην το καταλάβει η μητρική της όμως καρδιά, θα το καταλάβει ότι το παιδί της βρίσκεται στους ουρανούς. Ντά είπα. Αναπαύσου, Κύριο. Οι κόποι σου θα βρούνε ανταπόδοση στους ουρανούς. Η Εκκλησία θα πορεύει, όμως το χαμόγελό σου, οι ευλογίες σου θα είναι πάντα στις καρδιές μας. Γι' αυτό, σε αυτό το μοναστήρι που αγάπησε, σε αποχαιρετούμε. Ας είσαι αναπαυμένος, η ψυχούλα σου η τόσο όμορφη χαμογελαστή, ας έβρει την ανάπαυση της αιωνιότητος στον κόσμο.